Je ne demandais pas vraiment plus qu'un dernier volcan bouillant dans les veines. Je rêvais de remplir des salles. Βρισκόμαστε εδώ με τη Μυρτώ Αλικάκη, πρωταγωνίστρια στο τατουάζ και πρωταγωνίστρια και στην παράσταση Κάση στο θέατρο που μηχανείς. Είναι μια παράσταση που έχει την εξής ιδιομορφία. Έχει σκηνοθετηθεί από τέσσερις σκηνοθέτες. Μπα. Σκηνοθέτριες για την ακρίβεια γυναίκες. Και παίζουμε τέσσερις γυναίκες ηθοποιοί. Και παίζουμε με τη Φέη Ξυλά, την Ελένη Ουζουνίδου και την Αμαλία Αρσένη. Βρισκόμαστε στον Άδη, νεκρές. Και ξαφνικά έρχεται ένα μήνυμα από την Ιφηγένεια που βρίσκεται στον επάνω κόσμο, η οποία μας καλεί να ανεβούμε, να της πούμε τα μελούμενα, καθότι διαθέτουμε αυτό το χάρισμα ως Κασάνδρες, για την οικογένειά της. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου μέχρι σήμερα που λύγησες? Νομίζω οι πιο δύσκολες στιγμές και οι δικές μου και των ανθρώπων γενικά είναι η απώλεια, δηλαδή ένας θάνατος, ενός πολύ αγαπημένου προσώπου. Ποιο θάνατο θυμάσαι? Κοίταξε, ο πιο κοντινός μου άνθρωπος που έχω χάσει είναι ο πατέρας μου. Σε τι ηλικία? Όταν ήμουν 26 χρονών περίπου. Πώς το βίωσες? Η απώλεια στην πραγματικότητα είναι μια κατάσταση που λειτουργεί σε βάθος χρόνου. Νομίζω ότι μπορεί να μην συνειδητοποιεί καν κάποιος στην αρχή το μέγεθος του πόνου. Είναι κάτι που το βιώνεις σιγά σιγά. Το έκανες, όχι επειδή σε έπιασε ο πόνος. Α, κάτσε, δεν πέρα. Όχι, θα με αφήσεις να τελειώσω. Πρωταγωνιστής και στο τατουάζ, θα μπορούσες να είσαι ζευγάρι με τον Κλέτσο? Στην πραγματικότητα. Ναι. Δεν μπορώ να στο απαντήσω αυτό, δεν ξέρω. Φαντάζομαι πως όχι, δεν ξέρω. Επειδή είσαι και δύο ροκ. Δεν θέλω να το στεναχωρήσω τώρα όμως. Εντάξει, μωρέ, δεν είναι. Επειδή είστε ροκ και οι δύο, εγώ νομίζω. Το επειδή ζούμε σε άλλη πόλη, δεν θα γινόταν. Α, το βρήκε τα. Le téléphone est éteint. Je ne répondrai jamais plus de rien. Είναι το πρωί της εβδομάδας. Δήλωσε ότι έχει πάει με άνδρα και πέρασε πάρα πολύ ωραία. Τι έχω να πω γι' αυτό? Η γνώμη σου. Καταρχάς, δεν κρίνω ποτέ τις επιλογές των ανθρώπων. Θεωρώ ότι ο Αποστόλης έχει μια μοναδική προσωπικότητα. Αυτό το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και μου αρέσουν πάντα οι άνθρωποι που έχουν το θάρρος της γνώμης τους. Εσύ θα τον δήλωνες κάτι αντίστοιχο? Εγώ δεν είμαι σαν τον Αποστόλη. Εγώ θεωρώ ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι για να τα δηλώνεις. Επειδή έχει και παιδί, πιστεύεις ότι είναι λίγο πιο δύσκολο τώρα όλο αυτό να το χειριστεί? Κοίταξε, δεν ξέρω τώρα για τον Αποστόλη. Γενικότερα. Αλλά, ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι κανείς πρέπει να κρατάει κάποια όρια όταν έχει παιδιά. Είχαμε τον Πέτρο την περασμένη εβδομάδα. Πώς έχετε καταφέρει να έχετε τόσο ωραία σχέση? Μου είπε ότι έχει γνωρίσει και τη σύντροφό του. Έναν άνθρωπο τον αγαπάς. Τον αγαπάς τον άνθρωπο. Είπες μεγάλη λέξη, τον αγαπάς. Ναι, πιστεύω και ο Πέτρος με αγαπάει και εγώ τον. Όχι, πιστεύω, είμαι σίγουρη. Είμαστε οικογένεια. Και αυτό δεν αλλάζει. Το ότι δεν είμαστε ζευγάρι είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή και με τη μαμά μου δεν είμαι ζευγάρι. Αλλά είμαστε οικογένεια. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι σε πολύ λίγο καιρό θα κλείσω τα 46. Είμαι γεννημένη το 1972. Και είσαι όλο ίδια. Το λέει και στη Wikipedia. Γιατί κάνεις κάτι και είσαι έτσι, γυμνασμένη και γραμμωμένη? Εντάξει, κοίταξε, μ' αρέσει να... Καταρχάς νιώθω πολύ νέα. Ίσως να ξεκινήσουμε από αυτό. Νιώθω πολύ φρέσκια, νιώθω ότι έχω πάρα πολύ ενέργεια. Νιώθω πολύ καλύτερη από το καλύτερα. Από ότι όταν ήμουν μικρή. Δεν θα ήθελα με τίποτα να γυρίσω πίσω ούτε στα 25, ούτε στα 30, ούτε στα 35. Όταν τότε σου είπα να κάνεις το ρόλο της Αναστασίας, πόσο χρόνο ήσουν? 21. Το σκέφτηκες πολύ? Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Δεν είχα καμία συνείδηση του τι θα επακολουθήσει. Χάρηκα απίστευτα που πήγα σε μια οντισιόν και με πήρανε. Ένιωθα πάρα πολύ ωραία και πέρασα και πάρα πολύ ωραία στην Αναστασία. Είχε πολύ γυμνό τότε. Ναι, εγώ ήμουν στην κοσμάρα μου και δεν... Πώς σου συνέβη τότε με τον κόσμο? Σχεδόν το υποτίμησα, θα έλεγα. Και τώρα εκ των υστέρων θεωρώ ότι δεν το χειρίστηκα και πάντα καλά. Ποιο? Αλλά... Θέλω να πω ότι καμιά φορά έδινα τότε την εντύπωση ότι το σνομπάρω κιόλας αυτό το πράγμα. Από άμυνα το έκανα.
μου πήρε πολλά χρόνια για να το καταλάβω, αλλά μάλλον αυτός ήταν ο τρόπος μου να το αντιμετωπίσω. Τι να σου ευχηθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ που μας αφιέρωσες τον χρόνο σου, γιατί είσαι τώρα πολύ σημαντική γυναίκα και επαγγελματία ηθοποιό και μάνα και σύντροφο και σύζυγο. Σε ευχαριστώ πολύ και εμένα τα χαρά μου μιλήσαμε. Να μου ευχηθείτε να... Σε πιέσαμε καθόλου. Καθόλου. Σίγουρα. Έχω μάθει να μην πιέζομαι πια, γι' αυτό σου είπα ότι είμαι καλύτερη από ότι όταν ήμουν μικρή. Κάση. Κάση. Τατουάζ.